Λοιπόν, είδαμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Για τα ελληνικά δεδομένα, καλό ματσάκι. Τώρα, τι είδαμε στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στο παιχνίδι γενικότερα. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός ξεκούρασε κάποιους ποδοσφαιριστάς. Έβαλε τον Κουρμπέλη στον πάγκο, έβαλε τον Ισούα στον πάγκο, τον Μακέντα στον πάγκο και τον Ταχίν στον πάγκο. Τέσσερις δηλαδή παίκτες θεώρησε ότι έπρεπε να ξεκουράσει. Τώρα, η ΑΕΚ θέλει να χωρέσει μέσα και τον Αράουχο και τον Μάνταλο και τον Χαφ, τον Εξτρέμ, τον Βέρντε και τον Λιβάγια. Και δεν θέλει να παίξει και 4-4-2. Δηλαδή, εδώ πρέπει να κάνεις μια αλχημία και να βάλεις ένα παίκτη σε λάθος θέση. Δύο είναι οι παίκτες που μπορεί να βάλεις σε λάθος θέση. Μία είναι ο Μάνταλος, να το βάλεις εξτρέμ, ή να βάλεις τον Λιβάγια και αυτόν εξτρέμ. Ό,τι και να κάνεις, θα έχεις κάποια μείον. Λοιπόν, το καλό τώρα με την ΑΕΚ, στο κομμάτι το αμυντικό, είναι ότι ο Γιώχανσον ήταν πολύ κακός, ο μπάκος δεξής. Άρα, είτε το Μάνταλο έβαζες αριστερά εξτρέμ, είτε το Λιβάγια έβαζες αριστερά εξτρέμ, δεν θα είχες ανεβάσματα από τον Γιώχανσον. Ήταν κακός ο Γιώχανσον εχθές, ίσως να έκανε και κάποιο βιολογικό rotation. Τον είδαμε πάρα πολύ κακό. Ξεκινάει λοιπόν ο Λιβάγια αριστερά, σαν το Ρονάλντο ας πούμε που κάναμε προηγουμένως για την, με τη Γιουβέντους που πάει στα έξω αριστερά. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τον Λιβάγια. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένος ποδοσφαιριστής. Διότι δεν μπορεί να λες ότι έχει παλιό χαρακτήρα ο Λιβάγια, είναι τσογλάνι ο Λιβάγια, είναι δύσκολος ο Λιβάγια και να χρειάζεται είτε σε 4-4-2 να βγαίνει σε πολύ μεγάλο χώρο σαν δεκάρι. Δηλαδή του αρέσει. Γιατί να του αρέσει δηλαδή και να μην είναι σαν το Θωμά Μαύρο κοπρόσκυλο ποδοσφαιρικά στα τελευταία να πει φέρτε μου την μπάλα μέσα να την βάζω. Και γιατί να δέχεται να είναι έξω αριστερά με ένα βαρύ κορμί δυνατό και να κυνηγάει τον μπακ. Και γιατί να πρέπει να κάνει με ανάποδο πόδι κίνηση που κάνει ένας εξτρέμ που είναι πιο ελαφρύς. Οπωσδήποτε, οποιοσδήποτε εξτρέμ με ανάποδο πόδι θα είναι πιο ελαφρύς. Και από την άλλη πλευρά να πω για τον Σίδη Άσο ότι δεν έχει και κανένα μπακ από πίσω που να είναι βολίδα να ανεβαίνει, κανένα Γιαννούλη, κανένα Λίνο, κανένα Τζιμίκα, κανένα Ρομπέρτο Κάρλος, κανένα ξέρω εγώ παιχταρά αριστερά ταχυδυναμικό να βγαίνει βολίδα, να ανεβαίνει, να κατεβαίνει. Έχει ένα βαρύ αριστερό μπακ, το Λόπες, που στο περίζει κιόλας. Δυνατό παιδί, ο Χουλτ θα ήταν καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Και έπαιξε ο Λόπες. Δεν έχει και πίσω δηλαδή κάποιο δίδυμο να έχει που να τον βοηθάει να χώνεται όπως ο Μπίσεσβαρ ας πούμε αν ήταν στα καλά του να χωθεί μέσα και να βγει ο Γιαννούλης όλη την πλευρά ή να παίζει ο Βιερίνια στα καλά του την πλευρά όλη και να έπαιξε ο Μπίσεσβαρ να χωρέσει με τον Μπέλκα μαζί. Ο Μπακ πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ο Αλεξάνδρο δεν είναι για μένα ο σπουδαίος παιχταράς για να ντουμπλάρει τον Ρονάλντο σαν έξω αριστερά. Πιστεύω εγώ. Άρα λοιπόν θυσιάζεται να μπούμε στην εντεκάδα. Ο Λιβάγια δεν μιλάει και μάλιστα στον γκολ είναι αυτός ο οποίος γυρίζει και δίνει την πάσα στον Αραούχο, ο οποίος δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, ξέρω ένα πράγμα. Βάλτε όλα τα τελειώματα των ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Center for, center back, extreme και πείτε μου αν έχετε δει καλύτερο τελείωμα, αν υπάρχει καλύτερο τελείωμα από αυτά του Αραούχο. Αν βρούμε και κανένα περσινό, προπέρσινο του Αραούχο που έπαιζε, τι καλά σουτ έχει έξω από την περιοχή τεχνικά που δεν χρειάζεται κιόλας να μην είμαι στην περιοχή για να πει σαν τριπλάρι θα κάνει, θα πέσει πάνω στα center back. Έχει γρήγορη απασφάλιση και πολύ καλό σουτ. Πολύ καλό στοιχείο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δείτε το και δείτε και τα υπόλοιπα που σας έχουμε ετοιμάσει. Πάμε τώρα να δούμε την ΑΕΚ πώς κάνει pressing ψηλά και πόσο πιέζει στο κέντρο τον Παναθηναϊκό και πόσο κερδίζει μπάλες και πόσο η χάφτης ένας χαφ μάλλον ο Κρίστησης είναι ο καλύτερος παίκτης της. Κοιτάξτε πρώτα το pressing της ΑΕΚ ψηλά, δείτε πως πρεσάρει η ΑΕΚ, δείτε πως κλείνει τους χώρους η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου, πόσο ομοιογένεια έχει και τι αποστάσεις έχουν οι παίκτες της και αυτό είναι θέμα προπονητή τροποντινά και δείτε τώρα στα χαφ τι δουλειά κάνει ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι όσον αφορά το κρατάω μπάλα, κόβω, μοιράζω, τρέχω, καλύπτω. Δεν φαίνεται στο παιχνίδι κανονικά αυτό, άμα το δείτε. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται δηλαδή
πόσο καλός παίκτης είναι και τι δουλειά κάνει. Αυτά τα βλέπει μόνο ένας προπονητής. Και η ΑΕΚ βρήκε στο κομμάτι του Κρίστη, στο χθεσινό παιχνίδι, ένα παίκτη που ήταν ορόσημο. Ο καλύτερος παίκτης της. Να κόβει εδώ, να μοιράζει, κοιτάξτε, να τρέχει, να έχει καλές επαναφορές στα πρώτα 10 ή 15 μέτρα, καλές εκκινήσεις. Πάρα πολύ καλός. Μα πάρα πολύ καλός. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε στο ψηλό παιχνίδι και χαμηλά και ψηλά και παντού το Βράνιες να κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, άλλος ένας παρεξηγημένος παίκτης της ΑΕΚ. Βλέπουμε εδώ ότι η ΑΕΚ με τους παρεξηγημένους, ότι οι παρεξηγημένοι παίζουν πιο καλά από τους μη παρεξηγημένους. Δηλαδή ο Λιβάγια σε αυτό το ρόλο και ο Βράνιες πώς γίνονται πάρα πολύ καλοί παρτενέρ. Με τον Λόπεζ ο ένας, τον Αραούχο και τον Μάνταλο, μένω και τον Λιβάγια, και πώς γίνεται ο Βράνιες με τον Σβάρντα που είναι ένας μέτριος στόπερ, δένει πάρα πολύ καλά. Ο Βράνιες λοιπόν κάνει επανειλημμένα ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δείχνει ελαφρύς, δείχνει απεγκλωβισμένος, δείχνει ακομπλεξάριστος, σημάθηκε λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα, το κατάπιε το κέντρο ο Κρίστησης, και να δούμε λίγο το Λιβάγια πώς ταλαιπωρείται και πώς προσπαθεί αμυντικά και επιθετικά να σταθεί σε ένα μάτς που έχει απέναντί του να το μαρκάρει ένα πολύ γρήγορο, ένα πολύ κακό Γιόχανσον. Πώς γυρίζει πολύ ωραία και δίνει την πάσα στον Αραούχο για να σουτάρει, και πώς ακόμα αυτός ο δύσκολος παίκτης γυρίζει για να μαρκάρει πίσω. Κάνει και αμυντικά πολύ καλό παιχνίδι. Ο Μάνταλος είναι χαμένος, μέτρια πράγματα, μικρή δουλειά. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να απομανταλοποιηθεί η ΑΕΚ. Με αυτά τα λεφτά που έχει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διώξει Μάνταλο και να πάρει παιχτερά εκεί. Δύσκολο το βλέπω γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ είμαι εγώ μεγάλος, Σαββίδης και Μαρινάκης. Δεν το κάνουν. Θα το κάνει τώρα ο Τσιγκουναράς, ο οποίος παραδίδει γήπεδο του χρόνου. Μάλλον θέλει να μπει στο καινούριο γήπεδο ο Μάνταλος και ο Μελισανίδης με το Μάνταλο για να μην ξοδέψει στη μεγάλη Τζάπα Σοφιά, Άγια Σοφιά. Λοιπόν. Στο θέμα του προπονητή της ΑΕΚ βλέπω ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα. Βλέπω πολύ σωστές αλλαγές. Βγάζει το Βέρτε που δεν τραβάει πολύ. Βάζει τον Αλμπάνι για να έχει το χώρο και την αντεπίθεση. Και βγάζει τον Αραούχο και βάζει τον Κλωναρίδη για να έχει δύο πολύ καλούς στις αντεπιθέσεις. Και παίζει ο Μάγκας το μεγάλο χώρο με Αλμπάνι Κλωναρίδη. Αριστερά δεξιά Αλμπάνι, δεξιά Κλωναρίδη. Το Μάνταλο στη θέση του κανονικά για να μοιράζει. Και το Λιβάγια τον έχει βάλει πιο center for. Για να δημιουργήσει αντεπιθέσεις. Κάνει ορθολογική διάταξη αντεπιθέσεων και μεγάλου χώρου. Και στο τέλος βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μεγάλες παλιές. Και βγάζει το Λιβάγια που είχε καταλακωθεί και βάζει τρίτο στόπερ για 6-7 λεπτά τον Οικονόμου να δέσει με Βράνιες και Σβάρντα. Δηλαδή ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα, πολύ καλές αλλαγές, καταλληλότερο timing στις αλλαγές. Δηλαδή Αλμπάνι στο 67 έναντι του Βέρντε και 75 Κλωναρίδη έναντι Αραούχο, και μένει ο Μάνταλος στο χώρο του με δύο πολύ γρήγορους εξτρέμ, τους οποίους τους βάζουμε στην περιοχή. Γίνανε δύο αντεπιθέσεις δίτετες, δεν ήταν πολύ καλές, αλλά σαν σκέψη ο προπονητής της ΑΕΚ πήγε πολύ καλά. Αντίθετα ο Δόνης εξουδετερώθηκε. Το πολύ καλό του χαρτί Χατζηγιοβάνης, γιατί τον πήγε με ανάποδο πόδι και τον διάβασε πάρα πολύ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που δεν τον διάβασε το έργο ο προπονητής της ΑΕΚ, διάβασε πολύ καλά το ανάποδο πόδι του Χατζηγιοβάνη. Και ο Παλαθηναϊκός καταρακώθηκε με τα ανάποδα πόδια. Είχα πολλούς Παλαθηναϊκούς που φωνάζανε: καταργήστε τα ανάποδα πόδια, φτάνει πια. Κόψτε τα πόδια του Μέση. Μέση δεν είναι κανένας από αυτούς. Και ολμιλώ και για τον Μπέκ. Ο Μπέκ ό,τι έκανε ήταν στραβό. Ενώ είναι extreme, half extreme που μπαίνει, που τριπλάρει, αυτός είναι ο ρόλος του. Και είναι και ελαφρύ σε κορμί. Δεν πήρε ούτε μία φάση. Και εδώ να πούμε ότι ο Λόπες τον έπαιξε πολύ καλά. Τον εξουδετέρωσε. Γυρίζει τη συνέχεια την μπάλα πίσω. Την παίρνει, τη γυρίζει πίσω. Την ξανατυμπαίνει, την ξαναγυρίζει πίσω. Τη βάζει μπροστά. Πάει να κλείσει. Τον κλείνουνε. Είναι ανέκρυπτος. Από τους πολύ κακούς ποδοσφαιριστές που πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα μπορούσε εκεί να παίξει άνετα και ο Χατζηγιοβάνης και ο Χατζηθεοδωρίδης, αν έπαιζε ο Ινσούα, μπορούσε να παίξει πολύ καλύτερα εκεί.
Να πούμε επίσης ότι εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ και από τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης σαν δεκάρι δεν τράβηξε καθόλου. Πάντα λέγαμε βάλ τον Μπουζούκη αντί για εξτρέμ δεκάρι να τον δούμε. Πέντε μάτς, δεν ακούμπησε την μπάλα. Τον κατάπιε ο Κρίστησης Λάχανο και πολλές φορές λίγο ο Σιμάνσκι. Τον διέλυσε, του ήπιε το αίμα. Ο Μπουζούκης, ο οποίος χρειάζεται τα βάρη του, χρειάζεται τις ταχύτητές του, χρειάζεται τα βάρη στα πόδια του, σουτάρει σαν κοριτσάκι. Σαν κοριτσάκι σουτάρει. Δείτε τον. Δείτε τις υποδοχές του. Δείτε ότι στον πολύ τον κόσμο φοβάται. Δηλαδή, κάποιοι τον είπανε, το συγκρίναμε με τον Δωμάζο. Δείτε λίγο τον Δωμάζο, παιδιά. Βρείτε λίγο τον Δωμάζο. Κοιτάξτε τον Δωμάζο. Κοιτάξτε τον Μπουζούκι. Κοιτάξτε τον Δωμάζο. Κοιτάξτε τον Μπουζούκι. Βλέπετε. Είναι απίστευτες οι διαφορές. Ο ένας είναι ο παιχτάκος και ο άλλος είναι ο παιχταράς. Το ίδιο κάναμε το λάθος εμείς με τον Γκούδα και τον Μπέλκα. Κοιτάξτε τον Μπέλκα, κύριε. Κοιτάξτε και τον Γκούδα. Κοιτάξτε τον Μπέλκα, κοιτάξτε και τον Γκούδα. Λίγα πράγματα θα σας δείξουμε. 5-6 φάσεις για τα δεκάρια. Για Μπουζούκι και Μπέλκα και Γκούδα με Δωμάζο. Εντάξει. Αυτά.